Διεξοδική εξέταση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στο έργο κατασκευής αιωλικού πάρκου στην κορυφογραμμή του Περιστερίου προχωρά ο Δήμος Μετσόβου με τον Δήμαρχο Κώστα Τζαφέα, τόσο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και με δηλώσεις του στο Ήπειρο στη Βιέννα να τοποθετείται ξεκάθαρα απέναντι σε ένα τέτοιο έργο. Πρόκειται για ένα θέμα που ο ίδιος μάλιστα προτίθεται να φέρει σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου το σώμα να πει καθολικά το όχι. Ο κ. Τζαφέα σημείωσε ότι τέτοια έργα και μάλιστα σε δημοτικές εκτάσεις οφείλουν να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, κάτι που δεν συμβαίνει με το συγκεκριμένο έργο. Το 2013 ο ίδιος ως αντιπολίτευση τότε είχε προκαλέσει ομόφωνη απόφαση για τη μη δημιουργία αιωλικού πάρκου στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου και την γύρω περιοχή, θέση στην οποία παραμένει για την κορυφογραμμή του Περιστερίου. Σημείωσε ότι ήδη στην περιοχή υπάρχει από το 2017 ένα μικρό αιωλικό πάρκο στην Κατάρα, έχοντας δοθεί τότε το πράσινο φως, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή και κυρίως για ένα τόσο μεγάλο έργο ο Δήμος δεν μπορεί να συνενέσει. Επίσημα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση προς το Δήμο, καθώς δεν είναι ο φορέας που αδειοδοτεί τέτοιες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Τζαφέα, οφείλει να πάρει σαφή και αποφασιστική θέση για ένα έργο που σχεδιάζεται σε δημοτικές εκτάσεις. Στην περιοχή μας, όλες οι εκτάσεις, οι περισσότερες εκτάσεις είναι δημοτικές. Οπότε, ως κύριοι μιας έκτασης, δεν είναι δυνατόν να εγκαταστήσουν τα αιωλικά πάρκα χωρίς να μας ρωτήσουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε δεχτεί να μπουν ανεμογεννήτριες, μικρές, λίγες ανεμογεννήτριες σε συγκεκριμένο σημείο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν ανταποδοτικά για το Δήμο και για τους κατοίκους βέβαια, και εκεί που ο Δήμος μπορεί, με τη βούλησή του δηλαδή, ότι θέλει, δέχεται τις ανεμογεννήτριες. Εκεί όμως που ακούγεται τελευταία για αιωλικά πάρκα στο χειροδρομικό του Ανηλίου ή στο Περιστέρι, σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, και όταν είναι μεγάλος ο αριθμός των ανεμογεννητριών, είμαστε καθολικά αντίθετοι, και ό,τι έχει σχέση δηλαδή με το Δήμο, και εγώ με την θητεία που έχω στο Δημοτικό Συμβούλιο και παλιά, είχα εναντιωθεί στο να αναπτύσσονται αιωλικά πάρκα στην περιοχή μας, σε τέτοιο βαθμό που θα αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον και δεν είναι σε εναρμόνιση με την περιοχή, γιατί εμείς είμαστε μια περιοχή που είναι ιδιαίτερου κάλους, να πω και όλοι οι Ήπειρες βέβαια, αλλά μιλάω για την περιοχή τη δική μας, και δεν έχουμε και πολλά να επιδείξουμε, παρά μόνο την ομορφιά της φύσης που αναγνωρίζεται από όλους. Νομίζω δηλαδή ότι σε αυτή την περίπτωση, επειδή πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες και περισσότερες έχουν καταθέσει βέβαια αιτήσεις και έχουν πάρει μια προέγκριση όσον αφορά τις μετρήσεις, από εκεί και πέρα όμως το να αρχίσει να λειτουργεί αιωλικό πάρκο πρέπει να περάσουν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται ότι ο κόσμος και η κοινωνία αλλά και τα... Και οι φορείς είναι αντίθετοι σε αυτό. Ότι σε πάνω από ένα ορισμένο ύψος και γενικά όλη στην περιοχή, ότι είμαστε αντίθετοι με την ανάπτυξη αιωλικών πάρκων. Κύριε Τζαφέα, εσάς αυτή τη στιγμή δεν σας έχει υποβληθεί κάποιο επίσημο, δεν έχετε κάποια επίσημη ενημέρωση, έτσι δεν είναι? Επίσημη ενημέρωση δεν. Δηλαδή, μας κοινοποιείται μια, όταν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση και παίρνουμε θέση όσον αφορά. Όσον αφορά τις μετρήσεις που μπορεί να γίνουν, όταν είναι για να λειτουργήσουν τα αιωλικά πάρκα ή το να εγκατασταθούν με άδειες που θα πάρουν, πρέπει να έρθουν σε συμφωνία με το Δήμο, που κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει εκτός από το μικρό αιωλικό που έχει γίνει στον μικρό Μαθιένα, όπου πιστεύω ότι έγινε με την συνένεση, με τη συνένεση του Δήμου τότε. Αλλά επειδή δεν υπήρχαν και ιδιαίτερα ανταποδοτικά όσον αφορά την περιοχή, νομίζω ότι και οι εταιρείες δεν έχουν συμπεριφερθεί ανάλογα και σε αυτή την περίπτωση, και έτσι είμαστε και γενικά αντίθετοι. Πόσο μάλλον όταν θέλουν να κάνουν, να αναπτύξουν αιωλικά πάρκα σε τέτοια περιοχή, δηλαδή σε τέτοιο υψόμετρο, όπως είναι η οροσειρά από το χειροδρομικό κέντρο του Ανηλίου απέναντι από τον Έτσο δηλαδή, αλλά και η περιοχή του Λάκμου στο Περιστέρι. Νομίζω ότι σε αυτά θα μας βρει ακριβώς απολύτως αντίθετους, και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι οι αποστάσεις τέτοιες που πρέπει να διανοιχτούν δρόμοι τεράστιοι για να περάσουν οι μεγενήτρες στο βουνό και να εγκατασταθούν, που νομίζω ότι θα αλλοιώσει εντελώς την φύση και ό,τι έχει σχέση με τα βουνά μας, και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε
αντίθετη. Εμείς αυτή τη στιγμή εξετάζουμε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν τουλάχιστον το αιωλικό πάρκο που λέγεται για το, που σχεδιάζεται για το Περιστέρι και νομίζω ότι θα κάνουμε κάθε ενέργεια που να αποτρέψει την εγκατάσταση αυτή. Νομίζω δηλαδή ότι εμπρόθεσμα θα προκαλέσουμε, βέβαια είναι και συνθήκες ειδικές τώρα με τη σύνδεση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προκαλέσω το Δημοτικό Συμβούλιο για να υπάρξει καθολική και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αναδιαθούμε στην ανάπτυξη ειδικών πάρκων στην περιοχή μας. Οι εκτάσεις είναι δημοτικές. Μπορεί να είναι, υπάρχουν και περιπτώσεις, ας πούμε, σε άλλα βουνά ή σε άλλους δήμους που οι εκτάσεις είναι δημόσιες. Εκεί μπορεί πιο εύκολα να παρέμβει κάποιος. Εδώ είμαστε διοκτήτες. Είναι σαν να μας βάλουν στην αυλή μας οι ανεμογεννήτρες χρόνια να μας ρωτήσουν. Άρα πιστεύω δηλαδή ότι ο Δήμος έχει καθοριστική και πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Ό,τι είναι να γίνεται με τη θέλησή μας, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να ρωτούνται και έτσι και αλλιώς, αλλά πόσο μάλλον όταν είναι δημοτικές εκτάσεις. Εξετάζουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ό,τι αναφέρεται μέσα για την περιοχή μας και θα κάνουμε παρέμβαση τεκμηριωμένη, γιατί για ποιο λόγο είμαστε αντίθετοι με την ανάπτυξη στο υψόμετρο αυτό που λέμε. Με την ανάπτυξη των αιωλικών πάρκων.